Να το κρατούμενο. Πάμε και στο δεύτερο θέμα για να σχολιάσουν και να ρωτήσουν συνολικά οι συνάδελφοι. Τι έχει γίνει τώρα με την νομιμοποίηση, σε εισαγωγικά, εκτός εισαγωγικών, η λέξη του χιτζάμπ από την, σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Για δώστε μας λοιπόν την πληροφόρηση, κύριε Φράγκο, καταρχάς. Κοιτάξτε, στον παραλογισμό των τελευταίων ετών που ζούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και που πηγάζει από την από τα κυβερνητικά κέντρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε μια Ευρώπη που έχει ισλαμοποιηθεί πλήρως, που είναι καθημερινώς φοβόμαστε οι Ευρωπαίοι πολίτες να κυκλοφορήσουμε λόγω του κινδύνου τρομοκρατικών χτυπημάτων, θα πρέπει να γνωρίζουν οι τηλεθεατές του ΑΛΕΡΤ ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, όσο παράλογο, παράξενο και εξοργιστικό και αν ακούγεται, χρηματοδοτεί την προώθηση για τη μαντήλα, δηλαδή χρήματα από τους φόρους των Ευρωπαίων πολιτών πηγαίνουν στο να προωθηθεί η μαντήλα ως θεσμός και να γίνουν αυτές οι καμπάνιες ότι με κάποιους αστείους τίτλους, όπως ένας ήταν χαρακτηριστικά «Η ελευθερία βρίσκεται στη μαντήλα». Βέβαια είναι πάρα πολύ αντιφατικό και αναδεικνύει το χαμηλό επίπεδο πλέον και τον ξεπεσμό της Ένωσης ότι αυτή η μαντήλα, να πούμε, ότι είναι ένα σύμβολο καταπίεσης των γυναικών, καταπατούνται πλήρως τα δικαιώματά τους. Είναι ντροπή κάποιοι να μιλούν ακόμη και με υποπροϋποθέσεις υπέρ της μαντήλας, και ακόμα και εκείνοι που υπερασπίζονται το φεμινισμό, τα δικαιώματα των γυναικών, φυσικά και εμείς τα υπερασπιζόμαστε, αλλά το έχουν σαν σημαία, ακόμα και εκείνοι την ίδια στιγμή στηρίζουν αυτή την πρωτοβουλία. Φέραμε λοιπόν ως συντηρητικοί ευρωβουλευτές μια τροπολογία που έλεγε να μην πηγαίνουν χρήματα για αυτό το σκοπό. Να σταματήσει κάθε χρηματοδότηση προώθησης της μαντήλας. Εμείς σε δεύτερη φάση φυσικά έχουμε προτείνει να γίνουν αντίστοιχες καμπάνιες για την προώθηση, για την αντιμετώπιση του δημογραφικού και να οθούμε κατά κάποιο τρόπο τους Ευρωπαίους να κάνουν περισσότερα παιδιά για τη σημασία της οικογένειας, για τέτοιες σημαντικές αξίες. Αυτές φυσικά τις απορρίπτουν και στην πρότασή μας να μην χρηματοδοτείται η μαντήλα, όλα τα κόμματα ψήφισαν κατά, δηλαδή τοποθετήθηκαν υπέρ της χρηματοδότησης για την προώθηση της μαντήλας. Η ελληνική λύση πιστή στους Έλληνες που μας στήριξαν, μας στηρίζουν και θα μας στηρίζουν και προς όλους τους Έλληνες και Ευρωπαίους γενικότερα, ψηφίσαμε κατά.